Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Το δεύτερο χορευτικό μας είναι από την Ακρολίμνη και με αυτό συνδέομαστε συγγενικά. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Και φυσικά κλείνουμε, θα κλείσουμε το πρόγραμμα με το δικό μας το σύλλογο, το Σύλλογο Ποντίων Μακροχωρίου, με όλα τα χορευτικά τμήματα. Και φυσικά θα ακολουθήσει παραδοσιακό ποντιακό πρόγραμμα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το Σύλλογο του Νέου Μιλοτόπιου της Καπαδόκιας. Ένα σύντομο βιογραφικό. Ο Νέος Μιλότοπος, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ένα χωριό το οποίο κάποτε ήταν η έδρα του Δήμου Κύρου, πλέον Δήμου Πέλλας. Κατοικείται κυρίως από πρόσφυγες που ήρθαν από τα χωριά της Καπαδοκίας το 1923 με την ανταλλαγή του πληθυσμού, των πληθυσμών τότε. Άνθρωποι με μεράκι και πνευματικές ανησυχίες αποφάσισαν το 1958 να ιδρύσουν το πρώτο εκπολιτιστικό μορφωτικό σύλλογο Αγροτόπεδων. Οι δραστηριότητες του συλλόγου είναι πολλές και ποικίλες. Κύρια δραστηριότητά του είναι τα χορευτικά τμήματα. Χωροί που παρουσιάζονται σε εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνει μέρος ο σύλλογος, είναι κυρίως της Καπαδοκίας και Μικράς Ασίας, αλλά και άλλων περιοχών της Ελλάδος. Δεν ακούγομαι? Ωραία. Κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται η κεντρική εκδήλωση του Συλλόγου με αφορμή τον εορτασμό του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Μια ημέρα γιορτής αλλά και αναβίωσης διαφόρων εθήμων. Οι επισκέπτες μπορούν να γευτούν το παραδοσιακό φαγητό του τόπου, του Νέου Μιλοτόπου, είναι το Ιρί και Ευτέ, το οποίο συναντάται μόνο στο Νέο Μιλότοπο. Έτσι, και μας το έχουν φέρει από την περιοχή που μεγάλωσαν οι προγόνοι, από τις αλυσμόνες της πατρίδας. Ο Σύλλογος είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας, της Πανελλήνιας Ένωσης Καπαδοκικών Σωματείων και κάθε καλοκαίρι, κυρίως την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, παίρνει μέρος στην Πανελλήνια Συνάντηση Καπαδόκων που ονομάζεται Γαβούστημα. Συμμετέχει επίσης και σε πολλές εκδηλώσεις. Οποτεδήποτε το καλούν, έτσι και σήμερα ήρθε να μας θυμίσει με την παρουσία του. Πρόεδρος του Συλλόγου ο Σίμος ο Χαϊδάρης, χοροδιδάσκαλος η Γεωργία Γιορτζάν. Λοιπόν, όποτε είναι έτοιμος ο Σύλλογος, μπορεί να έρθει εδώ να μας παρουσιάσει τα χορευτικά του. Mendy and Mendy.
Κάτσε λίγο πιο πάνω και το πρόξει το καλό δίκο.
σκόπι και πάλι αυτή η γυναίκα. Ευχαριστούμε πολύ το Σύλλογο των Καπαδόκων από τον νέο Μπυλότοπο. Να είστε καλά. Μαζί μας μας τιμούν με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Αλέξανδρος Σαχουρίδης, ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Καλίστρατος Γρηγοριάδης, ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Βασίλης Παπαδόπουλος και μαζί μας είναι φυσικά ο Βαλάτζη και Χαϊδής πρόεδρος της κοινότητας Μακροχωρού και φυσικά και ο Δήμαρχος. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Λοιπόν, έχουμε ένα αναμνηστικό για το Σύλλογο του Νέου Μιλωτόπου της Καπαδόκιας. Η πρόεδρος του Συλλόγου και ο Καλίστρατος Γρηγοριάδης παρακαλώ να έρθουν εδώ. Ο κύριος Καλίστρατος θα παραδώσει ένα αναμνηστικό στην πρόεδρο. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με το Σύλλογο Ακρολίμνης. Ένα σύντομο βιογραφικό για να γνωρίσουμε το Σύλλογο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακρολίμνης ιδρύθηκε το 1985, το 2006 επαναδραστηριοποιήθηκε και έχει δει στο δυναμικό του 140 χωριστές και 4 τμήματα. Ο σκοπός του Συλλόγου είναι η διάσωση και η διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, έχει δημιουργήσει τράπεζα αίματος και έχει και ένα τμήμα ζωγραφικής. Ο Σύλλογος είναι αρρωγός ευπαθών ομάδων που πλήττονται από την οικονομική κρίση. Τα παιδικά χορευτικά τμήματα έχουν πάρει μέρος σε φεστιβάλ όπως τα Φιλίππια, παιδικό φεστιβάλ Πολυκάρπης και του Κάμπου τα Καβώματα.
Το τμήμα παραστάσεων του Συλλόγου παίρνει μέρος τα 5 τελευταία χρόνια στην Παγκόσμια ημέρα χορού και στο Παγκόσμιο Συνέδριο που πραγματοποιούνται στο Θέατρο Βεάκιο και στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Πρόεδρος είναι η κυρία Άννα Ιφαντίδου, χοροδάσκελος η κυρία Ευαγγελία Τσιμιτσάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Σύλλογος Ακρολίμνης, μέλος του Διεθνού Συμβουλίου Χορού της UNESCO, κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Παύλο που μας κάλεσε για την τιμή που μας έκανε και είμαστε εδώ. Το τμήμα ήρθε λυπή το τμήμα μας, γιατί τα παιδιά πήγαν εκδρομή και κόλλησαν κορονοϊό και είναι καραντίνα. Ήρθαμε λοιπόν αυτοί που είμαστε. Να ξέρετε, είμαστε ένα σωματείο που αγωνίζεται για τα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Και εσείς όλοι οι πολιτικοί και ο κόσμος όλος σας παρακαλώ να στηρίξετε την προσπάθεια που κάνουν τα σωματεία, γιατί είναι αυτά που κρατάνε τα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, τα είπε όλο ο Παύλος. 20 του μηνός έχουμε την ανακοδημιδή των λειψάνων του Αγίου Νικολάου και 8 Ιουλίου έχουμε τα Ακρολίμνια 2023. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και να περάσετε ένα πολύ ωραίο βράδυ. Μπεφάκια. Θα ξεκινήσουμε με το χορό που στέλνω.
ευχαριστώ. Θα τους πω τώρα όπου, όπου πάω σε κόσκια, θα μου κρατάνε τις κερκίνες τις τελευταίες πάνω, ψηλά, κορδέλα. Είναι σημαντικό.